Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Γενικό Νοσοκομείο και ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλα στήριξαν τη μητέρα και τον νεογνώ στο πλαίσιο ειδική ημερίδα με θέμα το μητρικό θυλασμό. Μια ημερίδα που πλέον αποτελεί θεσμό. ΜΕΣ και γιατροί μίλησαν για επίκαιρα θέματα που αφορούν τα βρέχη και την καλουχία. Η ημερίδα απευθυνόταν στους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας της πόλης Καβάλας και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο ξενοδοχείο Λούση. Να σημειωθεί ότι η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου ΜΕΟΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη σημερινή ημερίδα μας, που είναι αφιερωμένη στο μητρικό θυλασμό, τα ωφέλη του οποίου είναι πολλά και ζωτική σημασία και για το βρέφος και για τη μητέρα. Και ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το νεογέννητο, είναι η φυσική τροφή που ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες του βρέφους και προσαρμόζεται σε αυτές όσο το βρέφος μεγαλώνει. Τα νέες μελέτες θα σας πω σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο, στην Ελλάδα, είναι ότι έχουν αυξηθεί πολύ λίγο. Πρέπει να σας πω ότι το 99% των μαμάδων πριν γεννήσουν θέλουν, έχουν την πρόθεση να θυλάσουν. Στο θυλασμό στους 3 μήνες φτάνει μόνο το 20% των μαμάδων και στους 6 μήνες φτάνει δυστυχώς μόνο το 0,9% των μαμάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Από το 99% να φτάσουμε στο 0,9%. Η τέχνη του μητρικού θυλασμού, λέμε, είναι μια τέχνη η οποία πρέπει να μαθευτεί, να τη μάθει κάποιος. Συνήθως η τέχνη πάει από τη μαμά στην κόρη, μαθαίνεται. Έχουμε ένα μεγάλο διάστημα πολλών ετών όπου οι μαμάδες δεν θύλαζαν. Ήταν μόδα το ξένο γάλα, μια κακή μόδα, και δεν μπορούν να βοηθήσουν τις κόρες τους που τώρα καλούνται να θυλάσουν τα δικά τους παιδιά. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένα κενό. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μια πιο καλή μόδα ο θυλασμός. Διάσημες γυναίκες, υπάρχουν καμπάνιες υπέρ του μητρικού θυλασμού, όπου βοηθούν πολύ. Είναι θέμα λοιπόν ενημέρωσης καταρχάς, γνώσης, και από εκεί και πέρα είναι και θέμα της ιδιοσυγκρασίας της κάθε μαμάς, των αντοχών που έχει και της θέλησης που έχει μετά τον τοκετό.